Καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο η δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδειες που προγραμματίζεται για τις 12 Αυγούστου. Και μπορεί η κυβέρνηση να δείχνει αποφασισμένη να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, ωστόσο η αντιπολίτευση εξαπολύει τα βέλη της, κάνοντας λόγο ακόμα και για αντισυνταγματικότητα του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία διατύπωσε την άποψή της καθαρά σε δύο τουλάχιστον σημεία. Το πρώτο είναι ότι θέλουμε πολυφωνία, που σημαίνει ότι οι 4 άδειες είναι ένας πολύ χαμηλός αριθμός όταν η τεχνολογία επιτρέπει τουλάχιστον 16 άδειες στον ελλαδικό χώρο. Συνεπώς, ένα ζήτημα είναι η πολυφωνία και οι περισσότερες άδειες. Και το δεύτερο ζήτημα είναι διαδικαστικό. Δεν μπορεί για τις άδειες αυτές να αποφασίζει ένας υπουργός μόνος. Είναι ζήτημα το οποίο βάσει συντάγματος ανήκει στην ανεξάρτητη αρχή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Συνεπώς, με βάση τα δύο αυτά τα ζητήματα, εμείς καταψηφίζουμε την κυβερνητική πρόταση και θεωρούμε ότι έχει σαφή νομικά κολλήματα, σαφή αντισυνταγματικότητα, η οποία θα καταφανεί σύντομα, και νομίζω ότι αυτός ο νόμος και αυτές οι διοικητικές αποφάσεις που θα προκύψουν δεν θα έχουν τελικά ισχύ. Στο μεταξύ, στη διάθεση του ιδιοκτήτη να απόκειται το εάν θα αποκτήσει άδεια ένας τηλεοπτικός σταθμός που ήδη λειτουργεί, υποστήριξε ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, αναφερόμενος από τη Βουλή στο θέμα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπάς, ο διαγωνισμός είναι κρυστάλλινος, αντικειμενικός και πρότυπο για άλλες διαδικασίες και κάλεσε τους πάντες να μην παίζουν με την τύχη των εργαζομένων. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, είναι πολύ συνήθες όταν έρχεται η πολιτεία να ρυθμίσει μια αγορά και κάποιοι θίγονται, ο τρόπος σκέψης των επιχειρηματιών να τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κινήσεις αυτές γίνονται για να ευνοηθούν οι ανταγωνιστές τους. Ουδέν ψευδέστερον, τόνισε ο Υπουργός.